Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, η κυρία Κεραμέως, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, από τη Μητρόπολη χθες το βράδυ που σας είδα, όπου παρακολουθούσατε και συμμετείχατε στην αναστάσιμη λειτουργία το πρωί σήμερα στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για να κάνετε μια ενημέρωση στα λεπτά, μας πείτε κάποια πράγματα για αυτή τη συνάντηση. Βεβαίως. Μόλις επισκέφθηκα την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπου είχα την μεγάλη τιμή και χαρά να την ενημερώσω για δύο βασικά ζητήματα. Το πρώτο είχε να κάνει με την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών, τη σταδιακή επαναλειτουργία στη βάση των οδηγιών των ειδικών, οπότε την ενημέρωσα ακριβώς πώς εξελίσσεται αυτή η διαδικασία, με μικρά προσεκτικά βήματα, πάντα στη βάση των οδηγιών των ειδικών, με μέτρα πρόληψης και προστασίας. Και το δεύτερο ήταν να την ενημερώσω αναφορικά με το νομοσχέδιο για την αναβάθμιση του σχολείου, το οποίο ετοιμάζεται για κατάθεση στη Βουλή. Ετοιμάζεται για κατάθεση στη Βουλή. Έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος της... Έχει γίνει εκτενέστατη διαβούλευση. Η διαβούλευση, όπως ξέρετε, είναι ηλεκτρονική με βάση τον νόμο. Έγινε για τη μέγιστη διάρκεια των δύο εβδομάδων. Έγινε μια εποχή που πολλοί κόσμος είχε πολύ χρόνο, γιατί ήταν σπίτι του λόγω των μέτρων, και άρα είχε πολύ χρόνο να συνεισφέρει γόνιμα στη διαδικασία. Πρέπει να σας πω ότι εγώ αποκόμισα πολλά από τη διαδικασία της διαβούλευσης, διάβασα πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις, ενσωμάτωσα απόψεις και βελτίωσα, θέλω να πιστεύω, το νομοσχέδιο στη βάση ακριβώς της διαβούλευσης. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος βεβαίως έχει να κάνει και με τις συναντήσεις με τους θεσμικούς φορείς. Έχω συναντήσει την Δασκαλική Ομοσπονδία, έχω συναντήσει την ΟΛΜΕ, έχω συναντήσει γονείς προτύπων σχολείου, έχουμε συζητήσει με την Σύνοδο Πριτάνο, με την ΠΟΣΔΕΠ. Άρα, δύο άξονες στη διαβούλευση: ηλεκτρονική διαβούλευση με όλη την κοινωνία και την εκπαιδευτική κοινότητα. Και δεύτερος άξονας, η διαβούλευση με τους θεσμικούς φορείς. Έχουν γίνει όλα αυτά. Νομίζω το νομοσχέδιο είναι γνωστό σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Έχει μεσολαβήσει πολύ χρόνο, έχει αναλυθεί πάρα πολύ και είναι έτοιμο πλέον προς κατάθεση προς τη Βουλή. Κύριε Υπουργέ, κάνατε αλλαγές. Ακούσατε πράγματα τα οποία υπήρξαν. Κοιτάξτε, θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Δεν είμαι τσάου στην ένα νομοσχέδιο, μπαίνει στη διαβούλευση και έτσι ακριβώς πάει στη Βουλή. Κάθε άλλο. Έκανα αλλαγές στη βάση σχολείων που κατέγραψα και στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διαβούλευσης και στο πλαίσιο των συζητήσεων με τους θεσμικούς φορείς. Άλλαξε, για παράδειγμα, το θέμα της διατήρησης των ιστορικών πανεπιστημιακών πειραματικών σχολείων. Υπήρξαν αλλαγές στον αριθμό. Υπάρχει διαχωρισμός. Υπάρχει διαχωρισμός πλέον. Κοιτάξτε, καταρχήν ένα νομοσχέδιο, το οποίο θέλω να το τονίσω, είναι η προσέγγιση είναι από κάτω προς τα πάνω. Το λέγαμε προεκλογικά, το πράττουμε μετεκλογικά, δηλαδή δίνουμε έμφαση από κάτω προς τα πάνω, και το εννοώ από κάτω, ενώ από τον νηπιαγωγείο και το δημοτικό. Το τονίζω γιατί θεωρώ ότι ως πολιτεία διαχρονικά δεν έχουμε εστιάσει αρκετά σε αυτά τα πρώτα κρίσιμα χρόνια στην εξέλιξη του ανθρώπου και στην εξέλιξη του ανθρώπινου εγκεφάλου. Άρα οι αλλαγές ξεκινούν από το νηπιαγωγείο, με εισαγωγή νέων θεματικών που στοχεύουν στην καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων, θεματικές όπως είναι ο θελοντισμός. Αυτές οι θεματικές είναι νηπιαγωγείο, δημοτικό και γυμνάσιο, προσαρμοσμένες σε κάθε ηλικία, θεματικές όπως ο εθελοντισμός, η οδική ασφάλεια, η πρόληψη και προφύλαξη από φυσικές καταστροφές, από εξαρτήσεις, ο αλληλοσεβασμός και διαφορετικότητα, η ρομποτική. Όλες αυτές οι θεματικές μπαίνουν στο υποχρεωτικό ορολόγιο πρόγραμμα και στοχεύουν στην ευρύτερη καλλιέργεια και διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα και πολλές καινοτομίες. Υπάρχει η επαναφορά της τράπεζας θεμάτων. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα έπρεπε πολλά, να συζητάμε. Όλα στοχεύουν αναβάθμιση του σχολείου. Ενισχύουμε την πληροφορική λόγω ψηφιακών δεξιοτήτων, τα κλασικά γράμματα, τη φυσική αγωγή, γιατί η χώρα μας, όπως ξέρετε, είναι δυστυχώς πολύ ψηλά στην παιδική παχυσαρκία. Ενισχύουμε τις ξένες γλώσσες που θεωρούμε ότι δίνουν πολύ σημαντικά εφόδια για τους νέους μας. Εξορθολογίζουμε την παρακολούθηση μαθημάτων και την οργάνωση των μαθημάτων. Για παράδειγμα, εισάγουμε ενισχύουμε την ερευνητική εργασία ως τρόπο αξιολόγησης. Θεσμοθετούμε την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, του εκπαιδευτικού έργου. Όπως είχαμε πει προεκλογικά, ενισχύουμε τα πρότυπα σχολεία. Από το Σεπτέμβριο θα έχουμε 28 πρότυπα σχολεία. Κάνουμε σαφή διαχωρισμό μεταξύ πρότυπων και πειραματικών σχολείων. Στα πρότυπα σχολεία μπαίνει κανείς με εξετάσεις. Στα πειραματικά σχολεία, στόχος των οποίων είναι η δοκιμή, αν θέλετε, νέων εργαλείων εκπαιδευτικών, νέων μεθόδων, επειδή ακριβώς είναι βασική αποστολή είναι αυτός ο πειραματισμός, είναι σημαντικό να είναι τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού, γι' αυτό και για τα πειραματικά προβλέπεται κλήρωση. Άρα, κλήρωση για τα πειραματικά, εξετάσεις για τα πρότυπα,
σημαντικότατη αύξηση, πολλαπλασιασμός θα έλεγα, των προτύπων σχολείων. Πάμε πλέον στα 28 πρότυπα σχολεία. Ρυθμίσεις για να στελεχώσουμε καλύτερα τα σχολεία μας. Τι εννοώ? Χρόνια παθογένεια είναι τα κενά. Τα κενά τα οποία παρουσιάζονται στην αρχή του σχολικού έτους και για τα οποία ακούμε τόσο πολλά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τι κάνουμε? Φέρνουμε για παράδειγμα διπλή μοριοδότηση σε όσους εκπαιδευτικούς υπηρετούν σε δυσπρόσθετες περιοχές. Κίνητρα δηλαδή για να υπηρετήσει κανείς σε δυσπρόσθετες περιοχές. Μειώνουμε τη διάρκεια των πινάκων. Τι θα πει αυτό? Όταν ένας εκπαιδευτικός λαμβάνει μόρια για προϋπηρεσία, αυτά να προσμετρώνται πιο γρήγορα για την εξέλιξή του. Επίσης, ειδικές ρυθμίσεις αναφορικά με την προτεραιότητα στην κάλυψη των κενών στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι το νομοσχέδιο έχει και κάποιες ρυθμίσεις για το πανεπιστήμιο, κάποιες ρυθμίσεις πιο επίγουσας φύσεως, όπως είναι για παράδειγμα τα ξενόγλωσσα. Γιατί είναι επίγουσας φύσεως? Γιατί είναι έτοιμα τα πανεπιστήμια μας να ξεκινήσουν ξενόγλωσσα προγράμματα, βάσει των οποίων θα ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους. Άρα, ξενόγλωσσα τα οποία θα απευθύνονται σε ξένους φοιτητές, τα οποία θα ενισχύσουν τη διεθνή εμβέλεια των πανεπιστημίων μας, όπως επίσης η δυνατότητα για θερινά προγράμματα, η δυνατότητα για κοινά προγράμματα σπουδών μεταξύ ελληνικών πανεπιστημίων και ξένων πανεπιστημίων και η εισαγωγή ακαδημαϊκού κριτηρίου στις μεταγραφές. Είναι άδικο, κατά τη γνώμη μας, να εισάγεται κανείς στο πανεπιστήμιο, για παράδειγμα, με 9,5 στα 20 και να βρίσκεται σε σχολή στην οποία μπαίνει κανείς με 19,5 στα 20. Άρα όλες αυτές είναι ρυθμίσεις από κάτω προς τα πάνω που στοχεύουν στην ουσιαστική αναβάθμιση πρωτίστως του σχολείου αλλά και του πανεπιστημίου. Ωραία. Μιας και είπατε για το πανεπιστήμιο, θέλω να ρωτήσω δύο θέματα. Ένα θέμα που αφορά και το σχολείο και μιλώ για τις αντιδράσεις που υπάρχουν για τις κάμερες στα σχολεία, δηλαδή για την απευθείας μετάδοση. Αυτό είναι το ένα. Και το λέω διότι δεν είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Γίνεται, προφανώς γίνεται. Δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε έτοιμοι και μάλιστα με την πανδημία του κορονοϊού να το. Κοιτάξτε. Οι υποδομές. Και το δεύτερο, για να ολοκληρώσω το ερώτημα, είναι το θέμα των πανεπιστημίων για τις εξετάσεις. Εσείς, σαν Υπουργείο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είπατε ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αφορά τις Πιτανίες και τα πανεπιστήμια από μόνα τους. Όμως φαίνεται ότι υπάρχει μια δυσλειτουργία σε αυτό. Θέλω και να μου δώσετε απάντηση και για αυτό. Ωραία. Λοιπόν, εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Καταρχήν να πούμε ότι τον καιρό της κρίσης, τον καιρό δηλαδή που ήταν σε αναστολή εκπαιδευτικές δομές, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που υπήρξαν, γιατί υπήρχαν δυσκολίες σαφώς, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση όμως έτυχε ευρείας εφαρμογής και έτυχε ευρείας εφαρμογής χάρη στις τεράστιες προσπάθειες των εκπαιδευτικών. Το λέω, το ξαναλέω, γιατί το τονίζω, γιατί πραγματικά οι εκπαιδευτικοί κατέβαλαν πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες για να μπορέσουν να διατηρήσουν οι μαθητές μας και οι φοιτητές μας και οι σπουδαστές μας στενή την επαφή με την εκπαιδευτική διαδικασία. Έχουμε περάσει τώρα σε μια σταδιακή επαναλειτουργία των δομών. Και λέω σταδιακή μερική. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ως πολιτεία έχουμε προβλέψει τη δυνατότητα για ορισμένους μαθητές να μείνουν εκτός σχολείου για λόγους προληπτικούς προστασίας της ατομικής τους υγείας, της οικογενειακής υγείας, της δημόσιας υγείας. Δηλαδή λέμε στα παιδιά, μπορείτε να μείνετε σπίτι, γιατί? Για να προστατεύσετε το κοινωνικό σύνολο. Από τη στιγμή που το λέει αυτό η πολιτεία, είναι και αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας να προβλέψει τη δυνατότητα για την πρόσβαση των μαθητών αυτών στην εκπαίδευση. Να μην αποκλειστούν δηλαδή αυτοί οι μαθητές. Μα δεν μπορεί να τους λες κάτσε σπίτι, της ουσίας έχεις να κάτσε σπίτι για να προστατεύσεις τον παππού σου, τη γιαγιά σου, την οικογένειά σου και το καθεξής, και από την άλλη να μην έχεις μια λύση. Εντάξει, αλλά υπάρχουν και τεχνικά θέματα που θέλουν συζήτηση, κύριε Πρωθυπουργέ. Σωστά. Εμείς λοιπόν τι είχαμε πει? Είχαμε πει ότι θα φέρουμε μια συγκεκριμένη ρύθμιση στη Βουλή, την οποία τη φέραμε. Είπαμε ότι θα προχωρήσουμε μέχρι τέλους, το κάναμε, φέραμε πολιτική απόφαση, φέραμε κύκλιο. Από εκεί και πέρα οι εκπαιδευτικοί, όπως ακριβώς με εξαιρετικό τρόπο εφάρμοσαν την εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια αναστολής λειτουργίας των δομών, έτσι και τώρα καλούνται να δώσουν με τη σειρά τους δυνατότητα στα παιδιά αυτά να έχουν πρόσβαση στη γνώση. Είναι ένα μέτρο εξαιρετικό, θέλω να πω, κατ' εξαίρεση προβλέπεται, μόνο σε καιρούς πανδημίας, με όλα τα εχέγγυα για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Έχουν ληφθεί ειδικές ρυθμίσεις, όπως ξέρετε, με τη λήψη να εστιάζει μόνο στον εκπαιδευτικό και στον πίνακα, να περιορίζεται στην παράδοση του μαθήματος, να μην υπάρχει καμία καταγραφή και βιντεοσκόπηση και ούτω καθεξής. Άρα πάρα πολλές ρυθμίσεις, αλλά δεν μπορούμε ως πολιτεία να μην έχουμε μία λύση για τα παιδιά αυτά, τα οποία μένουν σπίτι, για να προστατεύσουν τη δημόσια υγεία. Πάμε λίγο τώρα δεύτερο στο θέμα που μου θέσατε, πανεπιστήμια. Κοιτάξτε, για τα πανεπιστήμια έχουμε, όπως ξέρετε, καταρχήν υπάρχει το φθογείο του πανεπιστημίου. Το πώς θα γίνουν οι εξετάσεις, τι εξετάσεις θα γίνουν, είναι καθαρά θέμα του κάθε πανεπιστημίου. Πάντοτε έτσι ήτανε και αλίμονο αν δεν είναι, διότι υπάρχει το φθογείο των πανεπιστημίων. Στο βαθμό όμως που εξετάσεις μπορεί να γίνουν διαζώσεις, εκεί πρέπει να επισέλθουμε και να τονίσουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες του ΕΟΔΗ αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής
των εξετάσεων διαζώσης, δηλαδή 1,5 μέτρο, αερισμός και όλα τα άλλα μέτρα τα οποία έχει πει ο ΕΟΔΗ. Άρα έχουν εκδοθεί αναλυτικές οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας αναφορικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Εφόσον επιλέξουν τα πανεπιστήμια να κάνουν διαζώσεις εξετάσεις, τότε πρέπει απαρεγκλήτως να τηρούνται οι οδηγίες του ΕΟΔΗ, όπως ακριβώς κάνουμε σε κάθε έκφανση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είτε αυτή αφορά στη σχολική ζωή, είτε αυτή αφορά στην πανεπιστημιακή ζωή και στις εξετάσεις. Βάζετε δύσκολα τώρα και στους δασκάλους και στους πανεπιστημιακούς. Βέβαια, αυτή είναι η δουλειά τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί διαφορετικά να σας πω κάτι, θα σας κατηγορούσαν ότι παρεμβαίνετε στον δοκίτο. Οι εκπαιδευτικοί, και μιλάω συνολικά, έχουν αποδείξει σε τι βαθμό πραγματικά μπορούν να υπηρετήσουν το λειτουργήμά τους με εξαιρετικό τρόπο. Και το λέω πραγματικά έχοντας ζήσει πάρα πολύ έντονα αυτούς τους τελευταίους τρεις μήνες, έχοντας συνομιλήσει με πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και έχοντας δει η ίδια σε τι βαθμό πραγματικά με φοβερό μεράκι έχουν ανταποκριθεί εξαιρετικά σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες. Γιατί μιλάμε για πρωτόγνωρες συνθήκες. Και το τονίζω, δυσκολίες υπήρχαν. Φυσικά και υπήρχαν δυσκολίες. Αλίμονο αν δεν υπήρχαν. Και εμείς είδαμε σε τι βαθμό μπορούν να ενισχυθούν οι υποδομές του Υπουργείου, για παράδειγμα. Ήταν ένα μεγάλο, αν θέλετε, μία δίη επιτάχυνση διαδικασιών που δεν είχαν γίνει χρόνια τώρα και που χάρη στη συστηματική προσπάθεια των εκπαιδευτικών αυτές μπόρεσαν και δρομολογήθηκαν. Και αν μπορούσα να συνοψίσω το μάθημα για την εκπαίδευση αυτής της πρωτόγνωρης κρίσης, αυτή την ψηφιοποίηση δηλαδή, αυτή κινείται σε δύο άξονες. Ο πρώτος είναι στις διαδικασίες. Επιταχύνθηκαν διαδικασίες ψηφιακές. Δηλαδή, παράδειγμα, έγινε για πρώτη φορά εγγραφή παιδιών σε νηπιαγωγεία ηλεκτρονικά. Και ο δεύτερος άξονας είναι αμιγώς το εκπαιδευτικό έργο. Στη μεγαλύτερη έμφαση στο ψηφιακό κομμάτι του εκπαιδευτικού έργου. Παράδειγμα, οι πλατφόρμες για ασύγχρονη διδασκαλία, δηλαδή η δυνατότητα για τον εκπαιδευτικό να ανεβάζει ασκήσεις σε χ χρόνο και να απαντούν οι μαθητές, να ανεβάζουν τις απαντήσεις τους ετεροχρονισμένα. Αυτά μπορούν να λειτουργούν ανά πάσα στιγμή. Δεν χρειάζεται να έχουμε πανδημία για να λειτουργήσουν. Και υπάρχουν και δομές που λειτουργούν αυτά, και αυτό πρέπει να το πούμε. Βεβαίως και υπάρχουν, αλλά τώρα δόθηκε ακόμα μεγαλύτερη προσοχή, και το θεωρώ θετικό, ένα από τα θετικά της κρίσης, αν θέλετε. Δόθηκε μεγαλύτερη προσοχή και η ευκαιρία ακριβώς να ενισχύσουμε την εκπαίδευση με πολύτιμα ψηφιακά εργαλεία. Ωραία. Πάμε τώρα στο θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Μιλώ για την απόφαση να ανοίξουν τα δημοτικά σχολεία. Ναι. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Τι θα γίνει, για παράδειγμα, με τα ολοήμερα και με τους γονείς που δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν και εκεί κάποια θέματα τα οποία προφανώς, ναι, θα δοκιμαστούν. Και το ερώτημα που επίσης τίθεται, και θέλω μια απάντηση από εσάς, είναι γιατί να ξεκινήσουν νωρίς τα σχολεία, ποιος είναι ο σχεδιασμός αυτό. Και τι εννοείται νωρίς? Γιατί ξεκινάνε τώρα τα δημοτικά. Για τη νέα σχολική χρονιά, για τη συζήτηση που γίνεται, ναι, ναι, για τη νέα σχολική χρονιά. Ναι, ναι. Και ποια είναι η σκοπιμότητα σε όλη αυτή την διαδικασία? Κοιτάξτε, καταρχήν να πω για την απόφαση για το άνοιγμα. Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι είχαμε μια ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής των Ειδικών. Είναι οι ίδιοι ειδικοί οι οποίοι μας έχουν καθοδηγήσει εξαιρετικά μέχρι σήμερα, χάρη στους οποίους η αντιμετώπιση της κρίσης έχει γίνει, νομίζω, με βέλτιστο τρόπο και με διεθνώς αναγνωρισμένα αποτελέσματα. Αυτοί οι ίδιοι ειδικοί λοιπόν είναι που μας λένε: ανοίξτε τα σχολεία τώρα που ανεβαίνει η θερμοκρασία και είναι επιδημιολογικά η ασφαλέστερη περίοδος να ανοίξουν τα σχολεία. Θυμίζω δε ότι τα γυμνάσια και τα λύκια άνοιξαν πριν από 2 εβδομάδες, τα γυμνάσια τελευταία εβδομάδα, και η προηγούμενη αυτή εμπειρία είναι πάρα πολύ ενθαρρυντική. Δεν είχαμε κρούσματα και κυρίως είχαμε επίσης υποδειγματική τήρηση των μέτρων από όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Το τονίζω γιατί θέσατε ένα θέμα περί ανοίγματος και των δημοτικών, και θέλω να σας πω ότι πραγματικά, εφόσον οι ειδικοί δίνουν το πράσινο φως, εφόσον η προηγούμενη εμπειρία από το άνοιγμα γυμνασίων και ηλικίων είναι πολύ ενθαρρυντική, δεν μπορεί να υπάρχει κανονικότητα χωρίς ανοιχτά σχολεία. Τα παιδιά μας του δημοτικού και του νηπιαγωγείου είναι ήδη 3 μήνες σχεδόν εκτός σχολείου. Θα ήταν 6 μήνες εκτός σχολείου εάν δεν ανοίγανε τώρα. Μεγάλη απόσταση, πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Πάρα πολύ μεγάλη, και ξέρετε, αυτό μπορεί να έχει επιδράσεις όχι μόνο στη μαθησιακή διαδικασία, στην εξέλιξη γενικότερα των παιδιών. Ψυχοσυναισθηματική, κοινωνική. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το διάστημα. Και συνεπώς έχουμε ένα χρέος, εφόσον οι δικοί μας δίνουν το πράσινο φως, εφόσον τηρούνται μέτρα προστασίας, έχουμε ένα χρέος να επιτρέψουμε στα παιδιά μας να γυρίσουν στο φυσικό τους χώρο. Ηρίστον παρόδο, είμαστε όλοι έξω, βλέπουμε ότι τα παιδιά είναι σε γειτονιές, είναι στις πλατείες, παίζουν όλα μαζί, και καλά κάνουν, το καταλαβαίνω. Αλλά είναι πιο ασφαλή ακόμα τα παιδιά μας στο σχολείο, όπου τηρούνται τα μέτρα προστασίας και πρόληψης, όπου υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες του ΕΟΔΗ, των ειδικών. Άρα δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από το σχολείο για να μάθουν τα παιδιά μας να
να συνηθίσουν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Τώρα, αναφορικά με το άνοιγμα για το Σεπτέμβριο, επεξεργαζόμαστε σενάρια, εξετάζουμε το ενδεχόμενο να ανοίξουν πιο νωρίς, πάντως όχι πριν την 1η Σεπτεμβρίου, το διευκρινίζω. Εξετάζουμε το ενδεχόμενο με το σκεπτικό να κερδίσουμε και άλλο χρόνο, πολύτιμο χρόνο. Κάθε μέρα που τα παιδιά είναι στην τάξη τους εκπαιδευτικούς είναι προφανώς κέρδος, όπως καταλαβαίνετε. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο εστιάσαμε και στην κάλυψη της ύλης τώρα το μήνα Ιούνιο, και δεν θα έχουμε προαγωγικές και απολυτήρες εξετάσεις, γιατί θεωρούμε πιο σημαντικό να εστιάσουν εκπαιδευτικοί και μαθητές στην κάλυψη της ύλης, την κάλυψη εδάφους, παρά σε εξετάσεις. Έχω την αίσθηση ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, με τα όποια προβλήματα, γιατί πράγματι υπήρξαν προβλήματα, αντιμετωπίστηκαν, αλλά θα συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα. Το βασικότερο που πιστεύω εγώ ότι έχει κερδιθεί είναι ότι, και επειδή αναφερθήκατε πολλές φορές στο ρόλο των εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες, είδαμε και εκτός από καθηγητές και δασκάλους, είδαμε παιδαγωγούς όλο αυτό το διάστημα. Και νομίζω ότι αυτό το μοντέλο είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας δώσει την όθηση, αλλά πρέπει και το Υπουργείο να βοηθήσει και τους καθηγητές και τους δασκάλους και τις δομές, ώστε να κάνουν καλύτερα τις δουλειές. Βεβαίως, και το Υπουργείο είναι δίπλα σε όλα τα στελέχη εκπαίδευσης, στους εκπαιδευτικούς, προκειμένου ακριβώς να βοηθήσουμε έτσι περαιτέρω το έργο τους. Πρέπει να σας πω ότι τώρα που ανοίγουν τα δημοτικά, αποστέλλονται ειδικές οδηγίες, ξεχωριστές οδηγίες πρέπει να σας πω για δημοτικά και ξεχωριστές για νηπιαγωγεία. Γιατί απευθύνονται σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Άρα, αναλυτικές οδηγίες, έχει ήδη φύγει εγκύκλωση για τα σχολεία αναφορικά με το πώς θα ξεκινήσουν από Δευτέρα τα σχολεία, με ποιους όρους, με ποια μέτρα προστασίας και πρόληψης. Έχουμε λάβει μέρημνα για αντισηπτικά σε κάθε αίθουσα που θα επαναλειτουργήσει. Θρανία με απόσταση 1,5 μέτρου, διαφορετικά διαλύματα για τους μαθητές, καθαρισμοί από προσωπικό καθαριότητας και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου και μετά το πέρας αυτού, ειδική άδεια για εκπαιδευτικούς και για μαθητές οι οποίοι για συγκεκριμένους λόγους πρέπει να μείνουν σπίτι. Η μάσκα είναι προαιρετική στο σχολείο, υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για τα σχολικά λεωφορεία και τα μέσα μεταφοράς των μαθητών συγκεκριμένα, μέγιστος αριθμός 15 μαθητές ανατάξει. Τονίζω όμως ότι στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία, εάν οι μαθητές που βρίσκονται είναι λιγότεροι από 15, τότε προβλέπεται καθημερινή λειτουργία. Άρα, στο βαθμό που οι μαθητές είναι κάτω των 15, θα λειτουργήσουν κάθε μέρα για 4 πλήρεις εβδομάδες μέχρι τις 26 Ιουνίου. Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση. Με δεδομένο ότι έρχεται ένα εκπαιδευτικό νομοσχέδιο, το οποίο θα ψηφιστεί, και με δεδομένη και τη στάση των υπολείπων κομμάτων, θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια για συνενέσεις, τουλάχιστον σε κάποια άρθρα, ή πιστεύετε ότι τα κόμματα δεν θα συνδράμουν σε αυτή τη διαδικασία? Εγώ θα επιδιώκω πάντα τις συνενέσεις. Πάντοτε. Και αναμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω συγκεκριμένες προτάσεις. Το απέδειξα και στη διαβούλευση. Το απέδειξα κάνοντας αλλαγές στο νομοσχέδιο. Γιατί δεν φοβάμαι τις αλλαγές. Αλίμονο. Γι' αυτό υπάρχει η διαβούλευση, για να βελτιώνονται τα νομοσχέδια. Γι' αυτό ακούμε την κοινωνία, γι' αυτό ακούμε τους ανθρώπους της πράξης, για να βελτιώνονται τα νομοσχέδια. Γι' αυτό ακούμε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εγώ λοιπόν είμαι στη διάθεσή τους για συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένους τρόπους να βελτιώσουμε αυτό το νομοσχέδιο μέχρι την ψήφισή του. Εγώ είμαι στη διάθεση όλων των κομμάτων του Κοινοβουλίου για να συζητήσουμε τρόπους βελτίωσης του νομοσχεδίου. Αυτό είναι η είδηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Υπουργέ, για την ενημέρωση. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.